τον αγώνα που δίνουν κάποια παιδιά για τη γνώση, για την πρόοδό τους, για να πάνε παρακάτω. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε ένα μαθητή. Σε λίγο ξεκινάει τα σχολεία. Ακριβώς. Ενώ σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα. Σε λίγη ώρα έχει μάθει. Ένας μαθητής λοιπόν, ναι. Ακούστε τώρα, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας, κάνει 56 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάει στο σχολείο του. 56 χιλιόμετρα δεν για να πάει. Για να πάει. Mm. Και άλλα τόσο να γυρίσει, όπως καταλαβαίνετε. Γυρνάει κιόλας. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ο αγαπημένος μας φίλος ο Αλέξανδρος Βλαχιώτης, μαθητής γυμνασίου από το χωριό Φλαμπουράρι Ανατολικού Ζαγορίου. Μαζί του είναι η μητέρα του, η κυρία Μαρία Βαρσάνη. Να τους καλημερίσουμε και τους δύο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Ωραία, ωραία μέρη είναι εκεί που είστε, πρέπει να σας πω. Πάρα πολύ ωραία πάρα μέρη. Πάρα πολύ ωραία μέρη, πραγματικά. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και επιλέξατε να μείνετε εκεί, φαντάζομαι. Επειδή είναι πάρα πολύ ωραία μέρη και τα αγαπάτε. Σίγουρα. Το Φλαμπουράρι σε ποιο κεφαλοχώρι είναι κοντά, ας πούμε? Το Βρεβενέτη. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Το Φλαμπουράρι το γράφουμε με γιώτα, έτσι. Εξηγημένα για όποιον ακούει. Μην μπλεχτούμε με τον πρώην υπουργό, λοιπόν. Τον κύριο Φλαμπουράρι. Λοιπόν. Και σχολείο, λέει, το μοναδικό σχολείο που είναι κοντά είναι 56 χιλιόμετρα. Ναι, είναι στη Χρυσοβίτσα, είναι στο Δήμο Μετσόβου. Στο Δήμο Μετσόβου. Στο Μεστόβο, πάει. Κατά συνέπεια, αγαπητέ Αλέξανδρε, ξεκινάς κάθε μέρα. Τι ώρα ξεκινάς για να πας στο σχολείο σου κάθε μέρα? Ξεκινάμε έτσι στις 45. Ναι. Φτάνουμε στο σχολείο γύρω 8 και 10. 8 και 10. Η διαδρομή είναι ανοιχτός δρόμος, είναι στροφές, είναι δύσκολη, δύσβατη? Πολύ σωστά. Για να κάνει μια μισή ώρα 50 χιλιόμετρα είναι... Γεμάτος στροφές ο δρόμος. Αυτό όμως που φαντάζομαι ότι έχει σημασία είναι ότι η αγάπη που έχεις για να πας εκεί και να μάθεις πράγματα. Αυτό είναι που ουσιαστικά προέχει αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Βασικά, τι τάξη πάει, τι τάξη πας, Αλέξανδρε? Πάω τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου, πω. Και έχεις διάβασμα πολύ. Διαβάζεις το λεωφορείο ή έχεις διαβάσει το σπίτι? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πού να διαβάσεις το λεωφορείο? Με τις στροφές, με τόσες στροφές. Ναι. Φαντάζομαι ότι η επιλογή, σ' αρέσει το χωριό καταρχήν? Ναι, μ' αρέσει. Άλλα παιδιά έχεις στο χωριό, άλλα παιδιά? Όχι. Είμαι μόνη. Ο μόνος είσαι. Αυτό είναι ένα θέμα. Έλα ρε αγόρι. Είσαι μόνος σου τις μέρες της εβδομάδας και τα Σαββατοκύριακα μόνος? Ή τα Σαββατοκύριακα ενδεχομένως είναι καλύτερα τα πράγματα? Τα Σαββατοκύριακα ευτυχώς έρχονται κάτι φίλοι μας. Ναι. Η οικογένεια με δύο παιδιά. Ναι. Και κάνουμε παρέα με αυτούς. Και κάνεις παρέα με αυτούς. Αυτό είναι το καλύτερο. Να σε ρωτήσω, άλλα μαθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με φροντιστήρια ή δεν ξέρω τι, ξένες γλώσσες, το ένα το άλλο. Πού τα κάνεις? Υπάρχει δυνατότητα να τα κάνεις στο σπίτι, υπάρχει δυνατότητα να τα κάνεις αλλού? Μένεις στο Μέτσοβο και τα κάνεις? Κάνω ξένες γλώσσες αγγλικά, ναι. Συγκεκριμένα, στα Γιάννενα. Α, στα Γιάννενα. Όταν έχει χιόνι, κρύο και τα λοιπά και δεν μπορούμε να κατέβουμε στα Γιάννενα, ναι. Κάνω μέσω Skype. Μέσω Skype. Όλη μέρα στο δρόμο είσαι, βέβαια. Όλη μέρα στο δρόμο είσαι. Πόση ώρα είναι τα Γιάννενα? Μία ώρα. Μία ώρα επίσης, άρα μία ώρα πάω, μία ώρα έρχομαι. Να το κάνεις πόσες φορές τη βδομάδα? Δύο φορές. Δύο φορές τη βδομάδα. Από αθλητισμό, κάνα ποδόσφαιρο, κάνα μπάσκετ, κάνεις κάτι, παίζεις κάτι? Όχι. Όχι, πού να πας, μόνος θα παίξεις? Εντάξει, παίζει μόνος του, φαντάζομαι, στο και τα Σαββατοκύριακα. Πάντως, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις, ομολογώ, με την έννοια ότι και μόνος σου είσαι και κάνεις μια τεράστια διαδρομή. Σε αποζημιώνει, φαντάζομαι, το γεγονός ότι ζεις μες στη φύση, το οποίο εμείς δεν το έχουμε. Πολλοί κόσμος δεν το έχει αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ποιος είναι ο σκοπός σου, ο στόχος ποιος είναι, τι θες να κάνεις στη ζωή σου, τι θες να γίνεις? Θα μεγαλώσω, θέλω να ακολουθήσω το επάγγελμα του νονού μου και της μανάς μου που έχουν γίνει δάσκαλοι. Α, γι' αυτό τα αγάπα στο σχολείο. Γι' αυτό τα αγάπα στο σχολείο. Και θες να γίνεις δάσκαλος, ας πούμε, σε ένα χωριό σαν το δικό σου, ας πούμε, που να έχεις 2-3 παιδιά? Για να μπορέσω να τα βοηθήσω και αυτά τα παιδιά, όπου έτσι και η δική μου δασκαλημένη. Μπράβο, ρε φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Αν μπορείς να μιλήσεις στον υπουργό, ρε παιδί μου, και ήθελες κάτι συγκεκριμένο σχετικά με τη δασκαλία, τι θα του έλεγες σχετικά με τα σχολεία? Εκεί που είναι απομακρυσμένα χωριά και υπάρχουν λίγα παιδιά, άμα γίνει να ανοίξει κάπου πιο κοντά σχολείο, ώστε να μην χρειάζεται να κάνουν τόσες αποστάσεις. Κάνουν και άλλα παιδιά στο σχολείο που πας τέτοια απόσταση, ας πούμε, ίσως και μικρότερες αποστάσεις από άλλα χωριά, εννοώ? Μικρότερες, ναι. Μία που κοντεύει να που είναι περίπου ίδια ώρα με τη δικιά μου, ναι. Είναι άλλο ένα παιδί. Άλλο ένα παιδί. Άλλο ένα παιδί. Ναι.
Και πηγαίνατε εκεί. Άρα μαζεύεστε από πολλά χωριά και πηγαίνετε στο κεντρικό, στο κεντρικό σχολείο. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι ώρα επιστρέφεις σπίτι, εσύ? Σπίτι γυρνάω 3:30. 3:30. Να ρωτήσω, κυρία Βαρσάνη, δύσκολο αυτό που κάνει ο γιος σας, πρέπει να σου πω. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ. Όσο το ακούμε, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Να. Μια μισή ώρα στον δρόμο. Πάντως, εγώ ομολογώ ότι επειδή είναι πολύ συνειδητή επιλογή, φαντάζομαι να μένετε εκεί, με την έννοια ότι αγαπάτε τον τόπο σας. Δεν το επιλέγουν. Αυτό φωνάζουμε τα χρόνια και λέμε όλοι, ρε παιδιά, να ζωντανεύει, να μην στερεύει από ανθρώπους η επαρχία. Έτσι το κάνετε πράξη, σημασία έχει να σας βοηθήσουν και εσάς όμως. Για να μένετε στο χωριό. Μακάρι να έρχονταν κι άλλος κόσμος, κι άλλες οικογένειες να ζούσαν στο χωριό. Είναι επιλογή μας, είναι δουλειές μας εδώ. Είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Αναγκαστικά και ο Αλέξανδρος. Τον βλέπω τον Αλέξανδρο πεισματάρι, τον βλέπω όμως. Τον βλέπω ότι βάζει στόχους, δεν είναι. Είναι παιδί με θέληση. Ναι. Σκληρό καρύδι τον βλέπω πάντως. Έτσι νομίζω. Ότι διαβάζει, ότι κάνει, έχει πρόγραμμα. Δεν είναι. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Και δεν έχει επηρεαστεί δεξιά-αριστερά. Κάτι έχει πρόγραμμα για την καθημερινότητά του. Μάλιστα. Τηλεόραση βλέπει καθόλου? Να μην βλέπει, αγόρι μου. Στα μακριά. Εντάξει, κάτι θα βλέπει. Δεν κάτι θα βλέπει, δεν γίνεται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλασική, τι ομάδα είναι, να ρωτήσουμε, βέβαια. Τι ομάδα είσαι, ρε, εσύ, Αλέξανδρε? Δεν βλέπω καθόλου ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω καθόλου ποδόσφαιρο. Υγιής άνθρωπος. Εδώ που τα λέμε τώρα. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Εσύ, Αλέξανδρε, εδώ που τα λέμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Καλή δύναμη. Εμείς εδώ είμαστε. Με χαρά μας να τα πούμε και πάλι. Οποιαδήποτε στιγμή και οποιοδήποτε θέμα θέλετε να αναδείξετε. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σχολείο, Αλέξανδρε. Έχεις κανονικά σήμερα, θα πας, ε? Ναι, ανοιχτή δρόμη όλα, ε? Το ξυπνήσαμε για πιο νωρίς. Έχουμε βροχή σήμερα εδώ. Α, βρέχει. Βρέχει μόνο, ε. Βρέχει, ε. Η βροχή για εσάς δεν είναι τίποτα. Τα χιόνια είναι το θέμα. Μείνετε στο χωριό. Βέβαια. Λοιπόν, να είστε καλά. Αν χιονίζει, μπορεί να κάνει τηλεεκπαίδευση. Όχι. Δεν κάνει. Αν χιονίζει δηλαδή και δεν μπορεί να πάει, τηλεεκπαίδευση δεν υπάρχει. Δεν έχει δυνατότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.